Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς, σήμερα πήγε στο Υπουργείο του κ. Μανιτάκη, το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης, με στόχο τα μέτρα για το πώς το δημόσιο θα γίνει λιγότερο, μικρότερο, φτηνότερο, ελπίζουμε και αποδοτικότερο. Με αυτά θα ξεκινήσουμε και θα καλησπέρισω τον Γιάννη Τζούνο που είναι κοντά μας και την Ελένη Καλογεροπούλη που θα τη δούμε για να σας παραθέσουμε πρώτα απ' όλα το ρεπορτάζ. Καλησπέρα και σε σένα, Ελένη. Καλησπέρα. Γιάννη, ξεκίνημα από το Υπουργείο του κ. Μανιτάκη, ένα Υπουργείο που νομίζω με ουσία έχει πάρει η Δημάρ, ο κ. Μανιτάκης, ένας άνθρωπος ευρύτερης αποδοχής και ένα Υπουργείο στο οποίο θα πρέπει να γίνουν πολλά το επόμενο διάστημα. Τι έγινε όταν πήγε ο Πρωθυπουργός? Λοιπόν, συμβολική και η πρώτη επίσκεψη σε αυτό το Υπουργείο. Ο κ. Σαμαράς θέλει να υποδηλώσει ότι το δημόσιο τομέας από εκεί θα κοπούν σπατάλες. Mm-hmm. Πήγε λοιπόν και αποφασίστηκαν τα εξής πράγματα. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα δημιουργηθούν οι επιτροπές αξιολόγησης των υποδομών και των υπηρεσιών των Υπουργείων σε όλα τα Υπουργεία, Νίκο, και στα 11. Mm-hmm. Μέχρι το τέλος του Αυγούστου θα ξεκινήσει η αξιολόγηση αυτών των υποδομών και των υπηρεσιών του Υπουργείου. Στα μέσα Σεπτεμβρίου θα έχουμε το πρώτο νέο οργανόγραμμα, το οποίο θα είναι από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, και αυτό θα αποτελέσει το πλάνο για όλα τα υπόλοιπα Υπουργεία. Και μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε διαφορετικά καινούργια οργανογράμματα σε όλα τα Υπουργεία. Τι θα μειωθεί? Θα μειωθεί κατά 30%, τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος, οι υπηρεσίες, οι σπατάλοι από το δημόσιο. Επειδή τα έχουμε ακούσει πολλές φορές, ναι. Κρατάμε μικρό καλάθι. Ας δούμε πρώτα απ' όλα με κάρτα τι είπε ο Πρωθυπουργός μετά το τέλος της συνάντησης, της συνεργασίας που είχε εκεί. Ο κύριος Σαμαράς, λοιπόν, είπε, αναλαμβάνω προσωπικά την παρακολούθηση της διοικητικής μεταρρύθμισης και την αξιολόγηση της δημόσιας διοίκησης, που θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, την πάταξη της γραφειοκρατίας και την εξοικονόμηση πόρων. Θα γίνουν αυτά? Μακάρι. Κρατούμε πάντως, για να κλείσουμε αυτό τον κύκλο, το ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί, δεν έχει περιθώριο. Το δημόσιο έχει φτάσει στο κόκκινο. Λέω και θα το βρούμε μπροστά μας και αναλαμβάνω την ευθύνη των λεγόμενων ότι τον Οκτώβριο, κυρίες και κύριοι, πάρα πολλές υπηρεσίες του κράτους δεν θα έχουν χρήματα να λειτουργήσουν. Θυμίζω ότι το κράτος λειτουργεί με ένα προϋπολογισμό και δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, με τα μνημόνια και την Τρόικα, υπάρχουν συγκεκριμένα χρήματα κατ' έτος. Τον Οκτώβριο, λοιπόν, πολλές υπηρεσίες του κράτους, προνοιακές και όχι μόνον, δεν θα έχουν χρήματα να λειτουργήσουν. Ούτε μισθούς, ούτε λειτουργικά. Θα δούμε τι θα γίνει με βρεφονιμπιακούς σταθμούς. Θα δούμε τι θα γίνει με το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Λέω ενδεικτικά, για να είναι και λίγο πιο συγκεκριμένα τα όσα λέμε. Και είναι θέμα που τις επόμενες μέρες θα το δούμε και θα ασχοληθούμε μαζί του αρκετά. Πάντως, δημόσιοι υπάλληλοι δεν πρόκειται να απολυθούν. Αυτό είναι το δεδομένο, όπως το αποτύπωσε ο κ. Μανιτάκης στη δήλωσή του μετά τη συνεργασία με τον Πρωθυπουργό. Να τη δούμε. Από την αναδιάθεση των δημοσίων υπηρεσιών και από την αξιολόγησή τους, θα προκύψει μείωση των δομών των υπηρεσιών σε ποσοστό 30%. Θα έχουμε ανάλογη μείωση των λειτουργικών εξόδων των διοικητικών μονάδων που καταργούνται ή των διοικητικών μονάδων που συγχωνεύονται. Εμείς πρώτα θα λύσουμε το θέμα ποιες θέσεις, ποιες λειτουργίες, ποιες υπηρεσίες δεν χρειάζονται πια ή δεν είναι απαραίτητες ή πρέπει να συγχωνευτούμε. Δεν πρόκειται να γίνει, επαναλαμβάνω, καμιά απόλυση.